Συνέλληνές μου, Έλληνα πολίτη, όλης της επικράτειας και απανταχού γης, ακούσαμε πρόσφατα την Christine Lagarde. Η Christine Lagarde, της είχα υποσχεθεί στη Νέα Υόρκη, τόλμησες να κουνήσεις το δάχτυλό σου μπροστά σε Έλληνες και είπες τη φράση «Βρώμα, βρώμα», γιατί αυτό πραγματικά είναι «Βρώμα». Και είπε, προτιμώ να ταΐσω τα παιδιά στην έρημο. Πιο πολύ αξία έχει ένα παιδί στην Αφρική παρά ένας Έλληνας. Της είπα ότι θα την κυνηγήσω στην Άβυσσο. Παρακολουθήστε τι θα κάνω σε αυτή τη βρώμα. Και μόνο που το είπε. Βέβαια κάποια στιγμή στους Financial Times ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τους Έλληνες. Δεν το δέχομαι το συγγνώμη υπό την έννοια ότι πάρε ένα πιάτο, σπάστο. Ωραία. Αφού το σπάσες, ζήτα συγγνώμη. Ζήτησες. Το πιάτο όμως δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Επειδή δεν σεβάστηκες τι είπες, θα σε κυνηγήσω, Christine Lagarde. Και κοίτα πώς θα το κάνω. Ωστόσο όμως, αυτό το πορνίδιο, περί πόρνης πρόκειται, όταν λέω πόρνη εγώ, δεν εννοώ ότι τι κάνει το βράδυ και με πόσους πηγαίνει. Αυτό μου είναι αδιάφορο για μένα. Πόρνη όσον αφορά πληρώνεται για να κάνει έσχρα και απόκοσμα πράγματα. Αυτό λοιπόν το πορνίδιο, το οποίο είναι ένα καλοπληρωμένο, στοιχειωμένο και σκελετωμένο άτομο, έχει πάρα πολλά κακουργήματα στην πλάτη της και το κρατάνε σε αυτή τη θέση, αλλά διόλους με ενδιαφέρει. Δηλώνει, καταρχάς να εξηγήσουμε ότι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι δικό μας. Αυτό το πορνίδιο είναι υπάλληλος της Ελλάδας. Και ένας αρχηγός κράτους και δει ένας αρχηγός του Ελλάνιου Έθνους αυτό το ζωντανό, το παίρνει τηλέφωνο και του λέει «Άκου μωρή πόρνη, πρέπει να είσαι στο γραφείο μου αύριο για να μην εκείνο και εκείνο. Τσακίσου τώρα». Και αυτό το πορνίδιο έρχεται στον αρχηγό κράτους την άλλη μέρα το πρωί. Αυτή είναι η δύναμη του αρχηγού κράτους και αυτό το ζωντανό είναι υπάλληλός μου. Αυτό που σας λέω, αυτό πρέπει να γίνεται. Και ιδιαίτερα με αυτό το άτομο που έχει τόσο σκελετωμένα και έχει κάνει τόσο αισχρά πράγματα. Σε κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευση, αυτό το πορνίδιο, μία που του λέω να είσαι στο γραφείο μου αύριο και θα είναι σε μισή ώρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αυτά τα ζωντανά είναι υπάλληλοι μας. Και όχι να στο παίζουν εφυψηλού. Αυτά τα ζώα. Όπου, εκτός από τις τεράστιες παγκόσμιες συμφωνίες, φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι όπου στηρίχτηκαν οι παγκόσμιες συμφωνίες με τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων, όλο και πάλι δεν με πειράζει εμένα, εγώ χειρίζομαι καλά και τις εταιρείες και τα διακρατικά. Η εταιρεία που εκπροσωπεί το Delta Gitaf είναι στο Puerto Rico. Nice. Δεν μας πειράζει όμως. Ουσιαστικά να καταλάβετε ότι είναι θεσμοθετημένη εταιρεία. Πάλι δεν με πειράζει, αφού είμαι στην κοινοπραξία, πάλι θα τα βρω. Τι εταιρεία είναι, τι θεσμοθετημένο στον ΟΗΕ. Γιατί αν ήταν εκεί μέσα δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά. Διότι οι μέτοχοι, άμα το θέλετε, το διαχειριστικό των μετόχων το έχουν αυτά τα ζώα τα απόκοσμα που εσείς δεν τα γνωρίζετε. Καταλάβατε. Γι' αυτό κάνανε την εταιρεία. Οπότε έχουν διαχειριστικό της εταιρείας και των κεφαλαίων αυτά τα απόκοσμα ζώα που συρρυθμίζουν ζωή, περιβάλλον και θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Και θα σταματήσει και διαπαντός. Ακούστε όμως τι λέει. Έχει σημασία να δούμε τι λέει. Ωστόσο όμως να σας θυμίσω ότι από το Delta Gitaf έχουμε πάρει μόνο 30 δις. Από τα δικά μας τώρα, έτσι. Και επειδή το ταμείο δεν ήθελε να μας δώσει λεφτά, το δικό μας, που αυτό το πορνίδιο είναι υπαλληλός μου, τι έκανε. Συμφώνησε με τα άλλα ζαβά της κυβέρνησης, τα τότε κυβέρνησης, αλλά και πάντα το ίδιο θέμα είναι, είτε τότε είτε τώρα, το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει τίποτα, να μας βρούνε δανεικά αυτή η διευθύντρια του Νομισματικού Ταμείου από τη δευτερογενή αγορά. Γιατί το ταμείο το δικό μου δεν ήθελε να μου δώσει με τόσα 3 εκατομμύρια που έχω εκεί. Οπότε τι έκανε. Πήγε στη δευτερογενή αγορά. Πήγε δηλαδή σε κάποιους τραπεζίτες, σιωνιστές που το είχαν κανονίσει. Δεν μου δώσαν και τίποτα. Ουσιαστικά τους δώσαμε τα ομόλογα τα κρατικά μας. Πέσανε στο PP program και στη διατραπεζική. Έβγαλαν τα χρήματα της αρκούδας και τελικά χρωστάμε κιόλας. Χωρίς να μας δώσουν και τίποτα. Δεν έχει καταλάβει μόνο τι έχει γίνει. Συνέλληνά μου, δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Πρέπει να καταλάβεις ότι κάνεις 1,5-3 το χρόνο τζίρο, σου λένε ότι κάνεις 120
Και τα υπόλοιπα λεφτά φεύγουν και σου βγάζουν και νόμους να σου κόψουν τη σύνταξη, να σε γενοκτονήσουν. Ρε, έχουν απίθμενο θράσος. Αλλά δεν πειράζει. Ας μείνω τώρα στην Κριστίν Λαγκάρτ. Λέει η Κριστίν, η φουκαριάρα εκεί που έφτασε, κοίτα που έφτασε λοιπόν τώρα αυτό το πορνίδιο. Διαγράφεται τώρα το ελληνικό χρέος. Έρχεται παγκόσμια κρίση. Και τι σε νοιάζει, ρε Κριστίν? Κρίση θα γίνει, τη κακομοίρα θα γίνει. Γιατί να μου το διαγράψουν? Αφού άμα δίνει μια κρίση παγκόσμια, δεν θα έχει κανεί να πληρώσει κανέναν. Όλοι θα είστε τσέτουλα. Άρα λοιπόν, γιατί να μου το διαγράψουν? Προσέχτε τώρα. Ουσιαστικά ξέρει τι σου λέει. Ρε, διαγράφεται το χρέος της Ελλάδος, θα μας γκρεμίσουνε. Έλληνα, πάρε το μηνυματάκι. Το μήνυμα ποιο είναι? Αυτή τη φούσκα που φτιάξανε, θυμάσαι στην πρώτη εκπομπή τι είχα πει κάποτε, 2012. Την τράπουλα που παίζατε στην Ευρώπη και ψιλοπαγκόσμια την είχατε σημαδεμένη. Τώρα ζώα μοιράζω εγώ χαρτιά. Και η τράπουλα δεν είναι σημαδεμένη. Και αφού κάνω γκανιώτα θα κάνω και ταμείο. Προσέχτε τι λέει. Έρχεται παγκόσμια κρίση. Πώς να μην έρθει? Το φουσκώσατε το μαγάζι. Αφού πρέπει να καταλάβετε και εσείς οι άνθρωποι. Καλά, αυτά είναι ζώα. Αν διαβάσετε στα Ελλάνια ιερά κείμενα, αποκαλώ τον Αποστάτη ως τελείως ηλίθιο. Χασό. Καταρχάς έχει την τεράστια γελία έπαρση. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να έχεις μια έπαρση και να νομίζεις ότι κάποιος είσαι. Αυτά τα ζώα έχουν έπαρση και δεν έχουν ποτέ ευφυΐα. Μέθοδο έχουν. Φόβο παίρνουν παντού και στους δικούς τους και στους ανθρώπους. Και με αυτό κυβερνούν. Αλλά είναι ζώα. Το κεφάλαιο όλων, πάντων, αλλά και όλης της οικονομίας, το μοναδικό κεφάλαιο που έχει κάποιος για να ξεκινήσει την οικονομία είναι ο ίδιος ο κόσμος. Άρα το κεφάλαιο είναι ο ίδιος ο κόσμος. Την οικονομία, η οικονομία θα παραχθεί από το κεφάλαιο. Μα το κεφάλαιο είναι κατά κεφαλήν ο κάθε άνθρωπος. Τι μπορεί να δώσει, τι μπορεί να του πάρει, τι μπορεί να χαλάσει, τι να εισπράξει και να καταναλώσει. Άρα το κεφάλαιο είναι πάντα εκεί. Τώρα, το κεφάλαιο, τη διαχείριση του κεφαλαίου, την πήρανε. Και αρχίσανε από το κεφάλαιο που είναι ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο κόσμος, να εισπράττουν το κεφάλαιό του, τα χρήματά του, τον πλούτο του. Τον μάζεψε το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, εφτιάχτηκε ένα καινούργιο κεφάλαιο οικονομικό, πέραν από το κεφάλαιο το πραγματικό. Όμως και αυτό το κεφάλαιο που μαζέψαν, τον πλούτο, δηλαδή το χρήμα του κεφαλαίου που είναι ο κόσμος, δηλαδή οι άνθρωποι, πρέπει αυτό το κεφάλαιο να το διαχειριστούν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να το ρίξουν αυτό πάλι στο κεφάλαιο το αρχικό, γιατί το αρχικό κεφάλαιο παράγει, αυτά τα ζώα δεν παράγουν τίποτα, η οικονομία παράγεται από τους ανθρώπους, δεν παράγεται από κανέναν άλλον, δεν παράγουν οι τραπεζίτες τίποτα, δεν παράγουν αυτά τα ζώα, οι άνθρωποι παράγουν. Άρα λοιπόν αυτό το κεφάλαιο που πήραν από τους ανθρώπους, με οποιοδήποτε τρόπο, μαζέψαν το κεφάλαιο και πρέπει αυτό το κεφάλαιο για να ξαναγεννήσει να το ξαναρίξουν πάλι στο κεφάλαιο που λέγεται άνθρωποι. Ρίχνοντας το μέσα λοιπόν, ξανά στο κεφάλαιο, αρχίζουν και το ξαναμαζεύουν. Αυτό όμως έχει γίνει με τέτοιο τρόπο το οποίο δεν έχει καμία ορθότητα. Έτσι λοιπόν μετατοπίζεται ένα κεφάλαιο από τον κόσμο και το ξαναμαζεύουν από τον κόσμο. Μόλις αφήνει τον κόσμο και παίρνει χρήματα, το ξαναπαίρνουν πίσω. Σε δεκαπλάσια αξία, σε δεκαπλάσια. Ξανά μετά, ξανά. Αυτό λοιπόν ανεβάζει την αριθμικά. Οπότε λες, καλά ρε, πούστη, ένα ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα ταβάνι, ρε. Τι στο διάλογο, κάθε 10 χρόνια, κάθε 5, κάθε ένα ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Ωραία, πού θα πας, ρε. Κάτε, πού θα πας. Οπότε τα ίδια τρώω, τα ίδια καταναλώνουν, απλά είναι ακριβότερα. Όλο αυτό λοιπόν πρέπει κάθε φορά να ξεφουσκώνει, να σου ξαναμαζεύει το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν κεφαλιακή είναι η δύναμή του, την οποία εσύ του επιτρέπει. Αυτά τα ζώα με την τόση έπαρση του που έχουν. Έχουν μαζέψει τώρα το κεφάλαιο και έχουν φτιάξει μια φούσκα. Εάν δεν του βγει όλο τους το σχέδιο στην κρίση, που σημαίνει αν δεν υποτάξουν το πραγματικό κεφάλαιο που είναι οι άνθρωποι, αυτό που κρατάνε ως φούσκα και ως πλούτο κεφάλαιο θα σκάσει στα μούτρα τους. Γιατί είναι όλο πλασματικό. Γιατί το πραγματικό κεφάλαιο είναι κάτω και θα πρέπει αυτό το κεφάλαιο τώρα που είναι ήδη των ανθρώπων και αυτοί το κρατάνε να το ξαναδώσουν πίσω. Αν αυτό δεν το δώσουν πίσω, να το απορροφήσουν οι άνθρωποι για να αρχίσει να ξανακάτσει και για να ξαναγεννήσει, ώστε να ξανάρθει ο πλανήτης σε ισορροπία. Αυτό όλο το μπαλόνι που έχει μαζευτεί είναι πλασματικό. Δεν είναι καν δικό τους, άρα στερείται από τον κόσμο και αυτό θα ξεσπάσει. Άρα θα πάει σε κρίση. Η κρίση, η πραγματική είναι ότι αυτά τα ζώα δεν έχουν τίποτα. Έχουν ένα μπαλόνι φουσκωμένο με νούμερα που σήμερα κινείται με ψεύτικα νούμερα και εικονικά όλος ο πλανήτης και χτίζεται. Οπότε ο πλανήτης έχει χτιστεί υποθετικά μπροστά για 200 χρόνια.
Δηλαδή έχουν φάει τα λεφτά 200 ετών από σήμερα. Σε 200 χρόνια δηλαδή. Έχουν φάει μπροστά 200 χρόνια τα κεφάλαια. Και έχουν χτίσει ένα πλανήτη όπως τον γουστάρουν αυτοί. Και κρατάνε και το κεφάλι. Και αυτό θα σκάσει. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Και έχει επισύρει χιλιάδες προβλήματα. Λέει λοιπόν η Λαγκάζ, αφήστε ρε το χρέος, ρε, μην το πειράζετε. Θα σκάσει ο πλανήτης. Εμάς πάντως δεν μας πειράζει. Σε κρίση είμαστε. Σε κρίση θα μείνουμε. Εμείς δεν θα έχουμε κρίση μετά την κρίση του πλανήτη. Αυτά τα ζώα θα έχουν κρίση. Ο άνθρωπος τι κρίση να έχει. Απλά θα σκάσει τον μπαλόνι τους και θα τους στείλει στο διάολο. Γι' αυτό πριν ένα χρόνο, πριν ο μπαμπούλας μας κάνει ταντά και αρχίσει και βγάζει αποφάσεις, είχε ρυθμιστεί ένα παγκόσμιο ραντεβού. Το παγκόσμιο ραντεβού ήταν ότι πρέπει να βγει ένα παγκόσμιο νόμισμα. Σωστά. Δεν μπορεί να εξυπηρετεί το δολάριο πια, διότι το δολάριο δεν είναι της Αμερικής. Όπως έχω ξαναπεί, το δολάριο δεν είναι της χώρας της Αμερικής. Κάντε λάθος. Το δολάριο είναι παγκόσμιο. Το δολάριο είναι και ελληνικό, και αγγλικό, και γαλλικό, και γερμανικό και όλο του πλανήτη. Γιατί όσοι συμφώνησαν στο Bretton Woods και σε άλλες συμφωνίες, συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε τις συναλλαγές μας στο δολάριο και όλα θα γίνονται στο δολάριο για να υπάρχει μια ισοζυγία των διαπραγματεύσεων και των συναλλαγών. Το ότι η Αμερική έχει και το δολάριο σημαίνει ότι η Αμερική δεν έχει δικό της νόμισμα. Όχι ότι το δολάριο της Αμερικής, προσέχτε μια διαφορά. Η Αμερική δεν έχει δικό της νόμισμα. Το δολάριο είναι παγκόσμιο, ανήκει σε όλο τον κόσμο που είναι στις παγκόσμιες και διεθνείς συμβάσεις. Οι οποίες είναι στις κοινοπραξίες της παγκόσμιας όπου η Ελλάδα πρωτοστάτει και χωρίς το ελλάνιο έθνος δεν θα γινόταν καμία συμφωνία. Όπως και ο ΙΕ είναι ο οργανισμός του ενός έθνους. Και το ένα έθνος όπως έχω πει είναι η Ελλάς. Άρα ξεχάστε το δολάριο της Αμερικής. Το ότι η χώρα αυτή έχει μπει γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία από το 1934 ως πτωχευμένη και την διαχειρίζονται οι οικογένειες των Σιωνιστών και κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτή τη χώρα είναι μια άλλη ιστορία. Το ότι εκείνη το ΝΑΤΟ ή ο ΙΕ είναι πάλι μια άλλη διαδικασία που θα μιλήσουμε σε άλλο ηχητικό. Ωστόσο όμως πρέπει να ξέρετε το δολάριο είναι και δικό σας. Είναι όλων των κρατών που είναι σε συμφωνία. Γιατί έχουμε συμφωνήσει ότι όλα θα γίνονται στο δολάριο και έχουμε συμφωνήσει ότι όλα θα αγοράζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως πρωτογενή και τα δευτερογενή μέσω των χρηματιστηρίων θα πηγαίνουν στην κάθε χώρα που είναι η κάθε συμφωνία όπου όλα τα ποσά θα μαζεύονται και έτσι προκύπτουν τα παγκόσμια ταμεία. Άρα η Αμερική δεν έχει δικό της νόμισμα. Ότι διαχειρίζεται το δολάριο είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει νόμισμα δικό της και συμμορφώνεται με το δολάριο. Καμία ιστορία. Το τι χρωστάει η Αμερική δεν έχει να κάνει με το δολάριο. Τώρα, επειδή αυτά τα παιδιά διοικούν την Αμερική και επειδή η Αμερική σήμερα θυμίζει την Αθήνα του 4ου αιώνα, όπου οι συμφωνίες ήταν για να μην σου επιτεθώ, πλήρωσέ με τόσα, οπότε είναι ένας παγκόσμιος νταβατζής, είναι μια άλλη ιστορία. Ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που καπηλεύεται και δυναστεύει τον πλανήτη είναι μια άλλη ιστορία, θα το βρούμε. Ωστόσο όμως για από θέμα οικονομίας να ξέρετε ότι η παγκόσμια φούσκα και η οικονομική κρίση που θα συμβεί εάν δεν πάμε σε παγκόσμιο νόμισμα πραγματικό, ώστε να απορροφηθεί αυτή η φούσκα η παγκόσμια με πραγματικό χρήμα, με πραγματικό νόμισμα, με πραγματικές εγγυήσεις και όχι με κλεμμένα, με υποθετικά, πρέπει να αλλάξει αυτό τώρα και να πάει σε πραγματικά χέρια όπως έχω πει. Αυτό λέει λοιπόν η κυρία Λαγκάρτς, λέει παιδιά αφήστε το χρέος της Ελλάδος, αφού θα πάμε σε κρίση και θα διαλυθούν όλα, γιατί ενδιαφέρεται τη Λαγκάρτς να διαγράψουμε το χρέος. Άστο και όπως είναι. Βάλα άλλο τόσο. Τι σε πειράζει. Αφού για πτώχευση δεν πάμε έτσι, λέτε στον πλανήτη. Μπράβο. Και τι σε πειράζει. Αφού όλα πάνε για διάλυση, σε πειράζει εσένα, ρε Λαγκάρτς τώρα να μου διαγράψει εμένα το χρέος. Α, αυτό είναι ένα ξεφούσκωμα. Διαγράφει το ελληνικό χρέος. Γιατί οι Έλληνες θα μας λιώσουν, θα μας κυνηγήσουν. Αυτοί ξέρουν τι λένε. Εσύ ρε Έλληνα δεν ξέρεις κι ακούς όλα αυτά τα κοράκια. Όλα αυτά τα πορδοκάνελα, όλες αυτές τις πόνες τις τηλεοπτικές, δεν μαζεύεις λίγο τα κομμάτια σου να ενωθείς στην Ελλήνων Συνέλευση να δεις τι μπορεί να γίνει. Δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει στον πλανήτη. Παγκόσμιο νόμισμα θα υπάρξει ένα καινούριο. Αυτό το παγκόσμιο νόμισμα θα έρχεται από τους Έλληνες. Δεν μπορεί άλλος να βγάλει. Θυμήσου τα λόγια μου. Άλλος σε αυτό τον πλανήτη να απορροφήσει τη φούσκα και να πάμε σε πραγματικά δεδομένα του πλανήτη δεν υπάρχει. Διαφορετικά θα πάμε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση
όπου πάλι αυτό τους Έλληνες τους βολεύει, να πάτε στο διάολο να καταστραφείτε όλοι. Άντε ρε, να πάτε από την αρχή να καταλάβετε. Εμείς προσωπικά, με την Ελλήνων Συνέλευση, δηλώνω επίσημα ότι δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Εσείς όλοι κινδυνεύετε από εμάς. Διότι αυτά τα έχετε παράξει εσείς καθόλου αποστατικά με όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει. Και τώρα να δω πώς θα καθαρίσετε. Άρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, είναι να μπούμε σε παγκόσμιο νόμισμα του ενός έθνους όπου όλα τα οικονομικά στοιχεία και όλος ο πλούτος δεν είναι κανενός άλλου παρά μόνο του ελλάνιου έθνους. Και θα μπούμε βέβαια σε βαριές συμφωνίες, το μέχρι που θα φτάσουμε είναι μια άλλη ιστορία, το πόσοι θα μείνουμε, το πώς θα ζήσουμε και πώς θα τελειώσει κάθε συμφωνία είναι μια άλλη διαδικασία και μια άλλη μοίρα. Ωστόσο όμως, μένει ένα πράγμα. Όλο αυτό το καιρό που κρατάμε, τις θερμοπύλες, κρατάμε σε όλο τον πλανήτη. Ο πλανήτης σαν από πέρσι να αλλάξει νόμισμα. Και αυτοί περιμέναν τον μπαμπούλα. Ο μπαμπούλας δεν ήρθε. Αυτό συνεχίζει να διονύζεται. Οι Έλληνες πρέπει να ενωθούν. Ενωθείτε Έλληνες και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο που ήρθε ο Γιούγκερ στη Βουλή σου. Αυτό το μεθυσμένο ανθρωπάκι. Αυτό το μεθυσμένο ανθρωπάκι. Ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι εμείς οι Εβραίοι, στόπε, εμείς οι Εβραίοι, οι Εβραίοι, τι δουλειά έχουν οι Εβραίοι στην Ευρώπη. Α, τελικά είναι θέμα θρησκείας, γονιδίου, τι ακριβώς είναι και σε ποια Ευρώπη, στη δικιά μου. Σε ποια Ευρώπη, αδερφέ, τη δικιά μου. Ούτε στο Ισραήλ δεν έχουν τίποτα δικό τους. Πρέπει να καταλάβεις, όλα είναι υποκατάληψη. Στο Ισραήλ τα Ιεροσόλυμα λεγόσανται Σόλυμα. Το ιερό είναι το σταθερό. Την κάνει ο Ιερουσαλήμ. Όλες αυτές είναι οι αλχημίες των Αιγυπτοεβραίων. Ελλάδα είναι εκεί. Ο Ηρώδης ήταν Έλληνας από τη Σικελία. Βρήκαν τώρα το μαυσολείο του και τον τάφο του και είναι σαν ανάκτορα. Θα τον κάνουν Εβραίο. Βρε δεν έχουν γραμμή αίματος. Βρε δεν έχουν γένος. Εσύ είσαι ο Έλλην. Δηλαδή ο άνθρωπος. Ο Έλλην έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά τα ζώα παγκοσμίως, εάν δεν ζητήσουν, είπα συγγνώμη όλοι μαζί, το συγγνώμη δεν μου λέει κάτι όμως. Για μένα συγγνώμη σημαίνει επανόρθωση. Σου είπα, έσπασε το πιάτο, ναι, ωραία, είπε συγγνώμη, ναι. Α, το πιάτο όμως με το συγγνώμη ξανά έγινε. Που σημαίνει, δεν μας λέει τίποτα. Και ο Γιούγκερ που ζήτησε συγγνώμη και χρωστάμε σε εσάς τους Έλληνες, τι μας χρωστάτε. Δεν μας χρωστάτε τίποτα. Ούτε εμείς σας χρωστάμε. Εσείς κλέψατε. Και τώρα δεν μας χρωστάτε. Μας κλέψατε. Αυτός που σου κλέβει δεν σου χρωστάει. Γιατί δεν του τα έδωσες. Σου χρωστάει κάποιος που τα έχεις δώσει. Όχι αδερφέ, εγώ δεν σ' έδωσα. Και δεν σου έδωσα τίποτα. Τα έκλεψες. Έκλεψες τα πάντα. Το χειρότερο που έκανες όμως είναι ότι τα αλλίωσες. Είναι ότι έκανες πολλά δεινά σε αυτόν τον πλανήτη. Και δεν υπάρχει συγγνώμη. Υπάρχει επανόρθωση. Και κοίτα να επανορθώστε ρε ζωτόβολα. Γιατί το συγγνώμη σε καμία θρησκεία δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια εφεύρεση όλων αυτών των γελίων. Η επανόρθωση είναι. Και κοιτάτε να επανορθώσετε. Όσο δεν επανορθώνετε, ό,τι δεν έχει συμβεί και ό,τι έχει αργήσει να συμβεί, δεν σημαίνει δεν θα συμβεί. Θα έρθει όλο μαζί και θα είναι χειρότερο για σας και για όλους σας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο για τα ζωάδια, έχει να κάνει και για τους Έλληνες. Θα είναι πιο επίπονο όσο καθυστερείς να ενωθείς και να καταλάβεις τι σου συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Το οποίο δεν είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από την ίδια σου δημιουργία, από την ίδια την αλήθεια. Δέξω την αλήθεια και μην αντιδράς. Γιατί η αλήθεια είσαι. Τόσο αλήθεια όσο ζεις. Και τόσο αλήθεια μέχρι να πεθάνεις. Άρα την ίδια την αλήθεια γιατί δέχεσαι. Αυτή είναι η δικιά σου αλήθεια. Και αυτό πρέπει να γίνει. Θυμηθείτε λοιπόν τη Λαγκάρντ και θα δείτε τις εξελίξεις. Αλλά πηγαίνετε και λίγο πίσω. Τι είχαν σχεδιάσει για τη χώρα. Αυτό το πορνίδιο δεν ήταν που έλεγε η Ελλάδα από το χέρι και τελειώνιαμε και θα κάνετε αυτό και θα κάνετε εκείνο. Θυμηθείτε. Την Τρόικα θα τη γδάρω. Δεν με νοιάζει αν είναι υπάλληλη. Αλήθεια, είσαι υπάλληλος και είσαι δήμιος και θες να σε σεβαστώ. Ωραία. Με το ίδιο το τσεκούρι που κόβε στα κεφάλια των ανθρώπων, με το ίδιο θα σε δάρω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δούλευε σε τέτοια θέση και θα μου πει: εμένα ήμουν υπάλληλος. Αλήθεια, μωρέ. Υπάλληλος είσαι, μωρέ. Υπάλληλος και σκότωνες τα παιδιά μου, σκότωνες το γένος μου, σκότωνες τους ανθρώπους. Και έκανες τη δουλειά. Η δουλειά σου ήταν να σκοτώνεις εμένα και θες εγώ να σε σεβαστώ. Να μην σεβαστείτε κανέναν που δεν σας σεβάστηκε ή που δεν σε σέβεται. Ποτέ! Ούτε άνθρωπο ούτε Θεό. Θεός που δεν σε σέβεται. Σφάχτονε, βρέστονε που είναι και δώσ' του τσακισέτονε. Να σέβεστε μόνο ό,τι σεβαστήκατε. Ο σεβασμός είναι αμοιβαιότητα.
και έχει τεράστια σχέση. Και σεβασμός δεν γίνεται να σηκωθώ όπως έχω πει από το λεωφορείο για να κάθισε ένας γέρος. Ο σεβασμός είναι έτσι ακριβώς όπως το γράφω μέσα. Και κοιτάξτε την αρχή του σεβασμού για να καταλάβετε. Θα έρθουν πράγματα τα οποία κρατήστε τα. Ωστόσο όμως πρέπει να βλέπετε τις κινήσεις και τι λέει ο καθένας. Σκεφτείτε γιατί να λέει διαγράφεται το ελληνικό χρέος αφού έρχεται παγκόσμια οικονομική κρίση. Αφού θα πάτε όλοι στο διάλογο, γιατί να σβήσουν το χρέος. Α το εκεί. Να σου πω και κάτι. Βάλω 4 φορές σαμπάν. Τι θα γίνει. Μπα και θα το πάρει ποτέ. Οπότε. Είδες όμως πως παρακαλάει. Και τι άλλο θα πει. Θα πούνε πολλά πράγματα. Και ο Γιούγκερ θα μας πει. Ναι, λέει παιδιά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στους Έλληνες. Αλήθεια. Έχετε υποχρεώσει. Ναι. Και τι κάνατε. Μας γενοκτονείτε. Βγάλετε νόμους από τις Ευρώπες. Βγάλετε νόμους από την Ευρώπη. Τη δικιά μας την Ευρώπη. Που έχουμε κοινοπραξία. Και αν δεν ήμασταν εμείς μέσα, εσείς δεν θα υπήρχατε. Ψευτοβασιλιάδες. Ψευτογελία υποκείμενα. Που πήρατε τα Αμέρικα και στον καλά φτιάξατε κυβερνήσεις και βασίλεια. Θα τα πούμε όμως. Έρχεται η ώρα στον πλανήτη να τα πούμε μόνος σας. Θα τα πούμε μόνος σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Από εκεί να καταλάβεις τη δύναμή σου και να καταλάβετε όλοι σε όλους τους μηχανισμούς. Σε όλες τις θεσμικές θέσεις. Να αφήσετε τις σκιές. Να σταματήσετε να υπακούτε σε καμία εντολή όλων αυτών των γελίων ζώων. Και να ακούσετε την ίδια σας τη δημιουργία. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να πράξετε. Πράχτο. Πράχτε το. Μη σας απολύσουν. Και πού θα βρουν άλλοι. Άλλους. Αν κάνετε όλοι το ίδιο, δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας. Στην Αιγαίο πολιτεία. Όλοι έχουν εργασία. Όλοι έχουν ασφάλεια και όλοι έχουν πολιτεία. Σήμερα δεν έχεις τίποτα, ρε φίλε μου. Κάνεις 1.002 άδικα πράγματα για να διατηρήσεις ένα ψωρό μισθό. Μα πόσο φτηνός είσαι, αδερφέ μου. Πόσο φτηνός είσαι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.